Ναύαρχε, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Θα πάμε και θα το συνδέσουμε και με τα ελληνοτουρκικά. Ένα σχόλιο, επειδή είστε στη θάλασσα τόσα χρόνια, φτάσατε ψηλά, είχατε την εμπειρία. Ένα σχόλιο για το ναυάγιο, γιατί ξέρετε, έχει γίνει και πολλή συζήτηση στα διεθνή ύδατα εκεί που ήταν. Αν πράξαμε σωστά, έχει ανοίξει μια κουβέντα και πολιτική κόντρα με το σκηνή που έριξε το λιμενικό, που τις πρώτες ώρες έλεγε ότι δεν έγινε καμία επέμβαση, επιχείρηση, ούτε σκηνή ρίχτηκε μετά. Ένα 24ωρο μετά είπανε ναι, 5 ώρες, 4 ώρες, 3,5 ώρες πριν το ναυάγιο. Προσπαθήσαμε για 5 λεπτά να έρθουμε κοντά για να δούμε αν χρειάζονται κάτι, αλλά οι ίδιοι μας έριξαν το σκηνή και μας είπαν δεν θέλουμε τίποτα, φεύγουμε για Ιταλία. Τι λέει η εμπειρία σας? Κοιτάξτε, το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και έχει πολλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο που θα το δούμε είναι το διεθνολογικό, δηλαδή του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μπορείς να επιχειρήσεις στη θάλασσα και να ρωτήσεις ένα πλοίο για την ταυτότητά του, την εθνικότητά του, τον καπετάνιο, αν έχει τα... Αν έχει σημαία. Αν έχει σημαία, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχει και σημαία. Διότι η λογική στη θάλασσα είναι ότι το κάθε πλοίο έχει την προστασία της σημαίας που κουβαλάει. Όταν δεν κουβαλάει η σημαία και δεν τη δηλώνει και δεν είναι, είναι καθάφορα παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εδώ να βάρχει το ερώτημα είναι ένα. Έπρεπε το ελληνικό λιμενικό, παρόλο που αρνήθηκαν τη βοήθεια, γιατί χθες προέκυψε για το καινούριο στοιχείο με το σκηνί, το οποίο τελικά το πετάξαμε και λέει το λιμενικό ότι το έβγαλαν οι λαθροδιακινητές. Έπρεπε να έχει παρέμβει. Είχε το δικαίωμα να παρέμβει. Ήταν επικίνδυνο να παρέμβει. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είχε το δικαίωμα να παρέμβει, από τη στιγμή που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ακόμα και στα διεθνή ύδατα. Όμως, το αν θα έπρεπε να παρέμβει με συγκεκριμένους τρόπους. Είναι αξιολόγηση του επιχειρησιακού διοικητού εκείνης της ώρας, σύν των επιχειρησιακών οδηγιών που του έχουν δώσει, οι οποίες είναι από το κέντρο επιχειρήσεων. Κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που αξιολογήθηκε ότι αν παρέμβει μπορεί να βουλιάξει, έρχεται σε αντίφαση το να δίνω ένα σκηνή, να τραβάω ή να μην τραβάω. Δεν μπαίνω σε μια λογική συνωμοσιολογίας, όμως θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι από τη στιγμή που αξιολογήθηκε ότι μπορεί να βουλιάξει ανά πάσα στιγμή, εγώ περίμενα μεγαλύτερη προσέλευση εξειδικευμένων σκαφών έρευνας και διάσωσης γύρω από το πλοίο, ώστε αν συνέβαινε το χειρότερο, να είχαμε την άμεση δυνατότητα να μην μείνουν πολλή ώρα στη θάλασσα οι ναυαγοί που δεν ξέρουν και μπάνιο. Μου έλεγε καθηγητής διεθνούς δικαίου, καθηγητής μου, που μου έκανε κιόλας το διεθνές δίκαιο, ο Πέτρος Ολιάκουρας. Καλή τώρα και μας ακούει κιόλας, μπορεί να μας ακούει κιόλας. Από γνωστός και στο ΕΠΕΚ, τον ξέρετε. Εξαιρετικός. Και κάνει διεθνές δίκαιο. Αυτό που είπε τώρα ο Ναύαρχος, γι' αυτό τον σταμάτησα. Μου εξηγούσε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, και θα το πει σε λίγο ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, φαντάζομαι, ότι είναι σε διεθνή ύδατα, δεν μπορεί να παρέμβει από τη στιγμή που δεν είναι δουλεμπορικό. Έχει κενά το διεθνές δίκαιο, τα οποία πρέπει να καλυφθούν από τις χώρες, από τις Βρυξέλλες. Θα πάρει καιρό, αλλά πρέπει να κάτσουν κάτω να συζητήσουν. Αλλά παράλληλα, θα μπορούσε το λιμενικό παράπλευρα να έχει σκάφη και να χτενίζει να είναι δίπλα διαρκώς, χωρίς να δημιουργεί κυματισμό. Να είναι κοντά σε αυτό το λιμενικό, από την πρώτη στιγμή το παρακολουθούσε. Να είναι κοντά και να κάνει μια σπίδα σωστικά, δηλαδή, ώστε να μπορεί να παρέμβει. Μην αδικούμε τη χώρα μας. Την άλλη φορά είχαμε εμείς εδώ στην εκπομπή για την Κρήτη με 800 ανθρώπους που δεν τους δεχόταν η Τουρκία. Έχουν κάνει τόσες προσπάθειες. Ναι, με συγχωρείτε, εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν. Εγώ είπα τι μπορεί να κάνει με βάση το διεθνές δίκαιο αυτό που είπε ο Ναύαρχος. Δεν έκανε την επέμβαση. Και περίμεναν. Δηλαδή, έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Δεσποτόπουλο, να ακούσουμε λίγο και εσάς. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη διάσωση ανθρώπων. Μιλάμε για τη διάσωση τώρα, έτσι. Είτε εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι, δηλαδή ο πλοίαρχος, για παράδειγμα, ή ο έχουν την ευθύνη του πλοίου εκείνη τη στιγμή, ή εφόσον δούμε ότι ένα πλοίο βυθίζεται ή βρίσκεται άνθρωπος στη θάλασσα. Ξέρετε, για μένα το θέμα δεν είναι τόσο κανονιστικό. Είναι και θέμα πρακτικό, επιχειρησιακό. Δηλαδή, έχεις ένα πλοίο, δύο ταξιμερώματα που έχει πάνω 500, 600, 700 ανθρώπους. Δεν έχει σημαία. Το ίδιο το πλοίο δηλώνει ότι δεν θέλει την επέμβαση του λιμενικού του δικού μας. Σας θυμίζω, βρισκόμαστε σε ανοιχτή θάλασσα, σε διεθνή ύδατα, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη. Και την ίδια στιγμή δεν ξέρεις αν πάνω το πλοίο έχει ενόπλους, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν είναι τόσο εύκολο να παρέμβει σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή έχεις και επιχειρησιακές δυσκολίες και σκεφτείτε ότι σε ένα τόσο μεγάλο πλοίο οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει στη βύθισή του. Μα θα μου πείτε βυθίστηκε. Ναι, το ξέρουμε τώρα όμως. Εκείνη τη στιγμή το λιμενικό δεν το ήξερε.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και μας στεναχωρεί φυσικά αυτό όλους, αλλά δεν είναι εύκολη και αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Τώρα, όσο αφορά το τι κάνουμε με ένα πλοίο αν φέρει σημαία ή δεν φέρει σημαία, εάν δεν φέρει σημαία προφανώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όλα τα πλοία είναι υποχρεωμένα να φέρουν σημαία, διότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι στις ανοιχτές θάλασσες παρέμβαση σε ένα πλοίο γίνεται αν το, σε συνεργασία με τον πλοίαρχο. Αν όμως έχουμε υπόνοιες, για παράδειγμα μετακίνηση ναρκωτικών κτλ., προηγείται συνεννόηση με το κράτος της σημαίας στο οποίο φέρει το πλοιάριο. Όταν δεν έχει σημαία, προφανώς παρανομή, αλλά εκεί αρχίζουν διάφορα νομικά κενά, ναι, τα οποία αναφέρατε και νωρίτερα και τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει οι συνθήκες να καλύψουν, γιατί έχουμε δει και διάφορα ευτράπελα. Και η Ευρώπη να κάνει κάτι, κύριε Δεσποτόπουλε. Και η Ευρώπη να κάνει κάτι επιτέλους, δηλαδή. Η χώρα μας έχει διαχειριστεί αυτό το τεράστιο ζήτημα μόνη της και η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται. Χώρα για μένα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι ζήτημα νομικό, είναι ζήτημα πολιτικής κυρίως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει αποτύχει να διορθώσει γεωπολιτικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πριν 10 μέρες πανηγυρίζανε για το σύμφωνο αλληλεγγύης για το μεταναστευτικό, το θυμάστε? Το θυμάστε? Εγώ δεν πανηγύριζα προσωπικά. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εγώ παραμένω απεσιόδοξος. Λέω οι χώρες πανηγύριζαν της Ευρώπης. Ότι αν δεν κρατούν μετανάστες θα πληρώνουν 20.000 ευρώ. Το κεφάλι, τα θυμάστε πριν μια εβδομάδα? Ναι. Τα θυμάμαι. Ναι. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι όταν τέθηκε θέμα οικειοθελούς αποστολής μεταναστών, υποδοχής μεταναστών ή προσφύγων από την Ευρώπη, τις δύσκολες χρονιές 15, 16, 17 κτλ. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, δεν πήρε ούτε έναν. Ναι. Ούτε έναν. Αρνείτο δε στην αρχή να πάρει μέχρι και ασυνόδευτα ανήλικα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αλληλεγγύη στο θέμα αυτό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Να θυμίσουμε ότι το 2015, όταν υπήρχε αυτή η μεγάλη μεταναστευτική ροή και οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν στην Ελλάδα, το πρώτο που κάνανε κάποιοι Ευρωπαίοι, για να μην πω όλοι, είναι να κλείσουν τα βόρεια σύνορά μας. Να θυμηθούμε ότι στα σύνορά μας με τη Βόρεια Μακεδονία είχαν πάει αυστριακοί συνοριοφύλακες, προκειμένου άνθρωποι από την Ιδωμένη να μην φτάσουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν θέλει τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, μην κρυβόμαστε. Όλα τα άλλα που λέμε είναι λόγια του αέρα. Και κάτι πρέπει να κάνουν. Να πάμε τώρα. Θέλετε να πείτε κάτι εδώ, για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Γιατί και ο Ερντογάν μια χαρά τα έχει σηκώσει το θέμα με την Ελλάδα ξανά, τώρα που είναι και παντοδύναμος. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής και το οποίο πρέπει να το βάλουμε στο σχεδιασμό. Πριν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, οι διεθνείς οργανισμοί και επιχειρήσεις το κάνουν. Γίνεται risk assessment και risk management. Η επιχείρηση σχεδιάζεται λοιπόν επί τη βάση της αξιολόγησης κινδύνου. Και οι επιχειρησιακές οδηγίες που δίνονται στα σκάφη είναι επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης. Από τη στιγμή λοιπόν που αξιολογήθηκε ότι το πλοίο μπορούσε να τον πάρει ανά πάσα στιγμή, η αξιολόγηση κινδύνου και οι επιχειρησιακές οδηγίες έπρεπε να καλύψουν την αμεσότητα της διάσωσης των ναυαγών. Και ένα πλοίο μόνο με δύο βάρκες και με όσο προσωπικό μπορούσε να έχει πάνω, ακόμα και αν υπήρχαν και προστρέξαντες, τάνκερ και τέτοια, δεν έχουν την εξειδίκευση των μονάδων του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού που θα μπορούσαν να σώσουν πολλούς περισσότερους. Η επιχείρηση, κατά την άποψή μου, αξιολογήθηκε ασφαλμένα. Και ήσασταν και σαφείς. Δυστυχώς τώρα εδώ μιλάμε για ένα ναυάγιο στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι ήταν στα μπάρια. Δεν υπάρχει επίσημος αριθμός των αγνοωμένων. Και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτή της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να πάρουμε το σχόλιο σας για τον κύριο Ερντογάν και πώς τον βλέπετε μετά την επανεκλογή του. Πάλι προκαλεί, γαλάζια πατρίδα, τα νησιά μας, τα F-16. Είναι γεγονός ότι θα συνεχίσει αυτή την ίδια ρητορική, έστω και αν κατά περιόδους την αλλάζει, μας έχει δημιουργήσει την εντύπωση του χαμελέοντα. Είναι ευκαιριακός. Ψάχνει ό,τι ευκαιρία βρίσκει στο περιβάλλον, να αξιολογείται. Να αξιολογεί και μάλιστα τώρα, επειδή προβλέπονται εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, είναι η περίοδος των εξελίξεων στο ΝΑΤΟ. Τον βλέπω να έρχεται με μια νέα λογική για να διεκδικήσει περισσότερα. Η οποία σε τι θα βασίζεται αυτή η νέα λογική? Η οποία θα βασίζεται στην παροχή δυνάμεων, το έδειξε με το Κόσοβο, στις 700 στρατιώτες. Μπορεί το Ανατολού να το δώσει για επιχειρήσεις ειρηνευτικές ή μπορεί να δώσει περισσότερες δυνάμεις στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο. Κατά την άποψή μου, θα επενδύσει στο στρατιωτικό σκέλος. Εάν αφήσει τώρα στις τράπεζες των Υπουργών Οικονομικών να λειτουργήσει σωστά, τότε πιθανόν να δούμε μια ταχεία βελτίωση της Τουρκίας. Λέτε να το δούμε αυτό. Με την Ελλάδα τι θα κάνει? Με την Ελλάδα τώρα, η έννοια του διαλόγου με την Ελλάδα πάντα πρέπει να υπάρχει, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι σε επίπεδο υψηλό πρέπει να φτάνει, αφού είναι πολύ καλά προετοιμασμένη η ατζέντα. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει από κάτω, από χαμηλά, να προετοιμάζεται η ατζέντα
Και όταν συμφωνήσουμε για ακριβώς τα θέματα, τότε να πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί. Αν όλα κυλήσουν ομαλά τώρα στις κάλπες, να δούμε ποιον θα αποφασίσουν οι πολίτες που θέλουν για πρωθυπουργό. 10 και 11 Ιουλίου, κύριε Δεσποτόπουλο, θα έχουμε συνάντηση Ερντογάν με τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας, έτσι. Ναι, στη Λιθουανία, στη σύνοδο, ναι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές το θέλουν αυτό. Βέβαια, στην Τουρκία το ανέφερε πριν η Ευλαμπία. Τώρα που είναι πάλι δυνατός, πήρε τη λαϊκή εντολή, τρέχουν λίγο τις καταστάσεις. Εμείς έχουμε δεύτερη κάλπη. Εκεί πέρα θα τα συζητήσουν τα θέματα, όπως τα είπε ο Ναύαρχος, θα ξεκινήσουν από κάτω προς τα πάνω. Ή θα πάμε εμείς λοκαρισμένα, στοχοποιημένα, στρατευμένα στα δύο ζητήματα, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα. Κοιτάξτε, η πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Συγγνώμη. Και είναι μια πολιτική που χτίζεται εδώ και 5 με 7 δεκαετίες, ανάλογα το θέμα. Έχει αλλάξει λίγο η δημόσια εικόνα. Καλοδευούμενη είναι βέβαια. Η ένταση δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν και στην Τουρκία αυτό. Τώρα νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ ακόμα από το να πούμε ότι θα κάνουμε κάποια ουσιαστική κουβέντα. Ναι. Δείτε για παράδειγμα στο Κυπριακό, έκανε την πρώτη επίσκεψη, έτσι ήθισε να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος τα κατεχόμενα. Τι είπε, δεν γυρίζουμε καν στο διάλογο αν πρώτα δεν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Και για τα καθημάς δεν έχει ποτέ αποσύρει τη λογική της γαλάζιας πατρίδας, ούτε έχει κάνει ένα βήμα πίσω ουσιαστικά στα ζητήματά μας. Εγώ νομίζω ότι απλά κρατάει χαμηλούς τόνους με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όχι αλλάζοντας πολιτική, αλλάζοντας τη δημόσια εικόνα, διότι έχει μπει σε ένα διάλογο με τη Δύση για μία σειρά θέματα. Πρώτα απ' όλα προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια. Η τουρκική οικονομία έχει τεράστιες προκλήσεις. Δεν έχει αποθεματικά πια σημαντικά στην κεντρική τράπεζα, δεν μπορεί να στηρίξει πια τη λίρα. Η λίρα έχει καταρρεύσει στην ουσία την τελευταία δεκαετία. Επίσης έχει διάφορες αξιώσεις οπλικά συστήματα. Έχει επιχειρησιακές πολύ σημαντικές πια. Βεβαίως. Άρα σε ένα τέτοιο πλαίσιο κρατάει χαμηλούς τόνους, όχι μόνο με την Ελλάδα, με συγχωρείτε, αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής. Και με το Κάιρο. Προσπαθεί να αποκαταστήσει σχέσεις με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Αλλά όμως σε επίπεδο πολιτικής ουσίας δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Και εγώ σας λέω ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και αρχίζει να λέει η Τουρκία γιατί έχετε στρατό στη Ρόδο, ας πούμε. Θα συνεχίσει να λέει προφανώς αυτά τα παράλογα που λέει κάθε τόσο και νομίζω ότι θα βρισκόμαστε κάθε τόσο σε αδιέξοδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος με την Τουρκία μέσω διμερούς διαλόγου, ακριβώς λόγω των παράλογων θέσεων που είχε θετήσει η τουρκική πλευρά. Άρα λοιπόν, θα κερδίζουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, θα κερδίζει χρόνο δηλαδή, να πηγαίνει η μπάλα παρακάτω και μετά όταν θα κλείσει τα μέτωπά του μπορεί να ξαναρθούμε εδώ πέρα.